Να φτιάξουμε πατάτες ρωστή με λουκάνικα και αυγά. Πραγματικά είναι το απόλυτο πρωινό. Το πρωινό του Άκη μπορείτε να το πείτε, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το πρωινό του Άκη θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια πατάτες με τη φλούδα, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας τιμάρι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο, 100 γραμμάρια μίξ τυριών τριμμένα, 150 γραμμάρια λουκάνικο χωριάτικο, 4 αυγά και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτή η συνταγή είναι πανεύκολη, αρκεί να της δώσετε λίγο αγάπη. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να ασχοληθείτε. Δεν θέλει πολλή ώρα. Σε 10 με 15 λεπτά θα είναι έτοιμο το πρωινό. Απλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε και σε τι χρόνο το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία πατατούλα. Άμα την πλύνετε καλά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με τη φλούδα. Θέλουμε φλούδα ή όχι φλούδα? Με φλούδα. Αυτό είσαι. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ θα πάω με φλούδα. Θέλουμε ένα μπολ, την πατάτα μας μέσα, την έχουμε πλύνει πολύ καλά. Και θέλουμε το τρίφτη του τυριού με τις χοντρές τρύπες. Οπότε, τρίψτε την πατάτα σας και νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν το έχετε ξαναδεί, έτσι δεν είναι ως τώρα? Υπάρχουν δύο τεχνικές για να κάνουμε τις πατάτες ρωστή. Η μία είναι να βράσουμε τις πατάτες, να τις τρίψουμε, που είναι εύκολος τρόπος. Αλλά εγώ προτιμώ αυτόν τον τρόπο γιατί πραγματικά γίνονται πολύ πιο τραγανές και πολύ πιο γευστικές. Άλλος είναι πιο εύκολος, αυτός είναι πιο νόστιμος. Τρίβουμε την πατάτα. Σε περίπτωση που δεν έχετε τρίφτη, δεν μπορείτε να το κάνετε στο μίξερ, θα χαλάσετε τη συνταγή. Αυτό εδώ πέρα το εργαλείο πρέπει να το έχετε οπωσδήποτε στο σπίτι για να γίνει σωστά η συνταγή. Τώρα, η κάθε πατάτα έχει διαφορά σε υγρασία με άλλη πατάτα. Οπότε πρέπει να δούμε άμα έχει πολύ υγρασία η πατάτα καθώς την τρίψαμε. Δηλαδή, άμα πάρουμε την πατάτα μας και καθώς την πιέζουμε βγαίνουν πολλά ζουμιά, σημαίνει πως η πατάτα μας έχει πολύ υγρασία και θέλουμε να μειώσουμε λίγο την υγρασία. Οπότε πολύ απλά πάρτε, σφίξτε λίγο την πατάτα σας. Δεν θέλουμε πολύ ίσα να φύγει λίγο από την υγρασία που έχει η πατάτα. Χρειαζόμαστε υγρασία για να μπορέσει να την ψήσει, αλλά δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ υγρασία. Και τώρα έχουμε πολύ ωραία τριμμένη πατάτα. Θα πάμε να δώσουμε λίγο γεύση στην πατάτα μας. Πώς? Αλάτι, πιπέρι, θα βάλουμε και λίγο θυμαράκι. Του πάει και το θυμάρι και η ρίγανη, να ξέρεις. Τι θες από τα δύο? Θυμάρι. Ωραία. Αφού θέλει θυμάρι ο Μίτσος, θυμάρι θα βάλουμε. Μπορείτε να βάλετε είτε ρίγανη είτε θυμάρι, ό,τι σας αρέσει. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα μυρωδικά. Αν το λουκάνικο έχει αρωματικά, δεν πρέπει να βάλουμε πολύ? Τι βλακίες λες ρε Μίτσο. Πρέπει να κάνουμε και την πατάτα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε αδιάφορη. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έτσι όπως ρίξαμε μέσα και το θυμάρι ή τη ρίγανη, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και θα ανακατέψουμε. Πρώτα απ' όλα, το έχεις ξανακάνει ποτέ αυτό το πράγμα? Όχι. Όχι εσύ? Όχι. Πώς σας φαινόταν αυτό αν μπορούσαμε να το κάνουμε όσο πιο τραγανό γίνεται, χωρίς να το κάνουμε deep fried, χωρίς να το ψήσουμε μέσα σε πολύ λάδι? Ουσιαστικά παίρνουμε ένα τηγάνι κρύο όπως είναι, το βάζουμε μπροστά μας, ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα, εκτός φωτιάς όπως βλέπετε, και πολύ απλά πατάμε με τα χέρια μας εδώ, απλώνουμε τις πατάτες μας, να πάνε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και να καλύψουν τον πάτο του τηγανιού και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Τώρα, η φωτιά μας άμα είναι από το 1 ως το 10, θα βάλουμε γύρω στο 5, γύρω στη μέση, 4 με 5. Άμα έχετε γκάζι, θα φροντίσετε να μην είναι πολύ δυνατά, γιατί θέλουμε να δώσουμε χρόνο να ψηθεί η πατάτα. Ουσιαστικά η φωτιά μας πρέπει να είναι μέτρια προς λίγο λιγότερο από μέτρια. Άμα χρειαστεί στο τέλος, μπορούμε να αυξήσουμε τη φωτιά για να πάρει χρώμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε περίπου 10 λεπτάκια στην πατάτα. 10 λεπτά θέλει, 5 από τη μία πλευρά και 5 από την άλλη, για να μπορέσει να ψηθεί μέχρι μέσα. Βλέπετε ότι δεν έχω κάνει πολύ χοντρή την πατάτα. Είναι ίσα-ίσα καλυμμένος ο πάτος του τηγανιού και αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε χρόνο. Αφήνω εδώ πέρα πάνω στη φωτιά μέτρια προς χαμηλή, όπως είπα. Και σε λίγη ώρα θα γυρίσουμε από την άλλη για να ψήσουμε και από την άλλη πλευρά. Τώρα, όση ώρα κάνουμε τις πατάτες, θα σοτάρουμε το λουκάνικο για να το κάνουμε τραγανό, νόστιμο και σεξι. Θέλω να πάρετε όσο πιο ποιοτικό λουκάνικο γίνεται. Θέλουμε να έχει αρωματικά, θέλουμε να έχουμε γεύση. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε στη μέση, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και μετά σε πολύ, πολύ λεπτές φέτες. Εδώ. Θέλουμε να γίνουν πάρα πολύ τραγανό το λουκάνικο. Και ουσιαστικά όσο πιο ωραία το ψήσουμε τώρα, τόσο πιο πολύ θα βγάλει τα αρώματά του. Ως τώρα δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο εκτός από τις πατάτες, σωστά? Έχω κάνει.
να κάνω. Το ιδιαίτερο κομμάτι θα έρθει ευθύς αμέσως. Γιατί? Γιατί καθώς ψήνεται το λουκάνικο, εδώ, και καθώς θα το κάνουμε τραγανό, εδώ, δεν θα βάλω λάδι στην αρχή. Πάντα γενικά ξεκινάμε έτσι με το λουκάνικο. Μπορεί κάποιες φορές να μην έχει πολλά λιπαρά, οπότε πρέπει να προσθέσουμε λίγο λαδάκι. Τώρα, το ιδιαίτερο κομμάτι που σας έλεγα. Θέλουμε ένα μπολ, εδώ. Και έχω 4 αυγά. Τα 2 αυγά τα αφήνω στην άκρη, γιατί αυτά τα αυγά θα τα τηγανίσουμε. Τα άλλα 2 αυγά που μας μένουν εδώ πέρα, θα χωρίσω τους κρόκους από τα σπράδια. Παπ, κάτι ενδιαφέρον να έχεις να γίνεται, σωστά. Ε, μια πες. Ναι, γίνεται. Τι θα έλεγες. Βάζουμε τώρα έναν κρόκο εδώ, τον άλλον κρόκο εδώ, και τώρα θέλω να μου πεις άμα φαντάζεσαι τι θα κάνω. Φαντάζεσαι, Μίτσο. Όχι. Μπελέσεις. Όχι. Όχι. Ωραία. Όλοι έχουμε συνηθίσει όταν ήμασταν μικροί να τρώμε αυγουλάκια μέσα σε ποτήρι με ψωμάκι. Το έχετε φάει αυτό. Και επίσης έχουμε συνηθίσει να τρώμε αυγά με ζάχαρη. Σωστά. Σωστά. Ο κύριος Άκης θα συνδυάσει και τα δύο για να κάνουμε το πρωινό μας. Πώς? Πρώτα απ' όλα να ρίξω λίγο λαδάκι εδώ πέρα, γιατί δεν έχει λάδι τελικά το λουκάνικο. Αυτό που θα κάνω είναι, θα ρίξω μέσα στα αυγά μου μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Βλέπετε? Τώρα θα μου πείτε, και τι έκανες τώρα, δηλαδή αυτό εδώ πέρα τι θα το κάνουμε, πώς θα το φάμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι ουσιαστικά να ανακατέψουμε πολύ καλά τη ζάχαρη μαζί με τους κρόκους και έτσι όπως θα αφρατέψει λίγο το μείγμα, θα ρίξουμε καυτά τα λουκάνικα μέσα στα αυγά. Οπότε όλη αυτή την υπέροχη γεύση που έχουμε από τα αυγά μας, καθώς τα κόβουμε και πάει ο κρόκος παντού, θα την πάρουμε 100% πάνω στα λουκάνικα. Χώρια από τα αυγά που θα ψήσουμε στο τέλος. Όταν σπάσει καλά εδώ πέρα η ζάχαρη και δεν έχει μείνει καθόλου ζάχαρη, θα προσθέσουμε και όλα τα αλμυρά στοιχεία που θέλουμε. Θέλουμε λίγο πιπέρι, θέλουμε λίγο αλάτι, θέλουμε λίγο θυμαράκι ή ριγανή αντιστοίχως ό,τι έχουμε ρίξει στις πατάτες μας εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε πάω real time, γιατί ουσιαστικά κι εσείς κάπως έτσι θα την πάρετε τη συνταγή στο σπίτι σας. Και κοιτάξτε εδώ, τα λουκάνικα έχουν αρχίσει να γίνονται τραγανά και ωραία, το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα ανακατεύω το θυμάρι μαζί με το αλάτι, τη ζάχαρη και το πιπέρι εδώ. Και μόλις ανακατευτούν όλα καλά, θα ρίξω ίσα ίσα 20-30 γραμμάρια τυράκι μέσα. Ανακατεύω. Και έχω κάνει μια ωραία πάστα που ουσιαστικά θα αγκαλιάσει τα λουκάνικα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, θα ρίχνουμε κατευθείαν μέσα στο μείγμα. Εδώ, αυτό το αφήσω γιατί θέλω να ψήσω το αυγά μου. Και ανακατεύουμε. Τώρα τα λουκάνικα θα ψήσουν τα αυγά και ουσιαστικά θα κάνουμε αυτή την υπέροχη μαρινάδα που θέλουμε να έχουν τα λουκάνικα γύρω-γύρω. Μοναδικό. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Τώρα, καθαρίζω το τηγάνιμα από τα λουκάνικα. Επειδή θα το δοκιμάσετε, είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε, θα σας αρέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, βγάζω το τηγάνι από τη φωτιά γιατί εκεί πάρα πολύ και δεν θέλω να είναι καυτό το τηγάνι καθώς θα ψήσω τα αυγά μου. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Εδώ. Θα σπάσω τα 2 αυγά. Ου, καίει πολύ. Ένα. Βλέπετε, τα έχω τόσο φωτιάς και συνεχίζει να ψήνεται. Θα ρίξω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και βασικά θα αφήσω και το μάτι μου εκτός φωτιάς γιατί είναι αρκετά ζεστό για να μπορέσει να ψήσει τα αυγά. Τώρα, σε αυτό το σημείο ελέγξτε, πρέπει να έχουν περάσει γύρω στα 4-5 λεπτάκια. Κοιτάξτε εδώ, και επειδή τις έχουμε ψήσει, ουσιαστικά έχει δέσει η πατάτα μας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γυρίσετε την πατάτα σας. Η μία είναι κλασική με το πιατάκι και ο άλλος ο τρόπος είναι με το τηγάνι όπως γυρνάμε την ομελέτα. Τι θέλετε να κάνουμε? Το δύσκολο. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ουσιαστικά κάνετε αυτό και γυρνάει κατευθείαν. Και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο χρώμα έχουν πάρει οι πατάτες μας. Το φανταστικό είναι αυτό που γίνεται όμως εκεί πέρα που ακουμπάει το τηγάνι. Έχει γίνει τόσο τραγανή, σαν να την κάναμε τηγανητή. Αλλά ουσιαστικά δεν την έχουμε κάνει τηγανητή. Α, είναι φανταστική. Και το αλάτι που βάλαμε ήταν σωστό, και το θυμάρι που βάλαμε ήταν σωστό, όλα όσα βάλαμε ήταν σωστά. Και όταν γυρίσετε από την άλλη, μπορείτε να βάλετε λίγο λαδάκι, γιατί χρειάζεται και λίγο λάδι για να ψηθεί από την άλλη πλευρά. Ή μπορείτε να βάλετε τι, λίγο βουτυράκι. Εδώ. Όχι πολύ. Έχουμε χαμηλά τη φωτιά μας ούτως ή αλλιώς, οπότε δεν μπορεί να καεί το βούτυρο. Αλλά θέλουμε μία κουταλιά του γλυκού βούτυρο. Και θα το βάλουμε όλο σε ένα σημείο. Θα κόψουμε μικρά-μικρά κομματάκια εδώ στις άκρες. Και εδώ, και εδώ,
Θα είναι φανταστικό. Οπότε, σε 4 λεπτάκια περίπου θα είναι έτοιμες οι πατατούλες μου και από την άλλη πλευρά, οπότε θα πάμε να σερβίρουμε. Το ρωστί είναι παραδοσιακό ελβετικό πιάτο. Φτιάχνεται με τριμμένη πατάτα, μοιάζει με τηγανίτα και το σερβίρουν συνήθως σαν πρωινό με κρεμμύδι, μπέικον, τυρί, λουκάνικο, ακόμα και μήλο. Και από αυτή την πλευρά έχουν τέλειο χρώμα και ουσιαστικά τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τώρα πάμε να στήσουμε το υπέροχο πρωινό μας. Έχουμε τις πατάτες μας. Θέλετε να βάλω λίγο τυρί στις πατάτες? Ωραία. Τις πατάτες μας που θα ρίξουμε λίγο τυράκι από πάνω εδώ. Κατευθείαν θα λιώσει. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε κατευθείαν σερβίρετε. Έτσι όπως είναι, σβήνουμε το μάτι μας. Ερχόμαστε εδώ. Και βάζουμε στο πάτο του πιάτου μας τις πατάτες. Παναγία μου. Από πάνω θα ρίξουμε τα αυγά μας. Κοιτάξτε εδώ. Και ήδη μου έκανε τη χάρη το ένα αυγό και έσπασε από μόνο του. Είναι το τέλειο. Εδώ πέρα λίγο να φεύγει ο κρόκος. Και από πάνω θα ρίξουμε τα λουκάνικα που τα έχουμε κάνει ένα υπέροχο μπανάκι με κρόκο, τυρί και θυμάρι. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, δοκιμάστε το λουκάνικο όπως σας έδειξα. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Και όλο λίγα μυρωδικά από πάνω. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και φετούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι τα πράγματα σήμερα και από κάτω έχει την τέλεια βάση που ρουφάει όλο το αυγό καθώς το κόβουμε, που είναι η πατάτας μας ρωστή. Για το πρωινό του Άκη. Τρίβουμε την πατάτα στον τρίφτη. Πιέζουμε να φύγει η υγρασία, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το θυμάρι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα τηγάνι μία κουταλιά ελαιόλαδο. Απλώνουμε τις τριμμένες πατάτες και τις ψήνουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 4 με 5 λεπτά. Γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και βούτυρο, ψήνουμε για ακόμα 4 με 5 λεπτά και ρίχνουμε λίγο από το μίξ τυριών. Κόβουμε το λουκάνικο σε φέτες και το ψήνουμε στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Προσθέτουμε στους κρόκους τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να φρατέψουν. Ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι, το θυμάρι, το μίξ τυριών, τα καυτά λουκάνικα και ανακατεύουμε. Τηγανίζουμε τα αυγά και τα άλλα το πιπερώνουμε. Βάζουμε σε ένα πιάτο τις πατάτες, προσθέτουμε από πάνω τα αυγά και τα λουκάνικα, ρίχνουμε λίγο θυμάρι και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, οπότε σπάμε τον κρόκο, το παίρνουμε λίγο απ' όλα. Παναγία μου, η πατάτα είναι τόσο τραγανή, είναι σαν τηγανιτή. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε βάλει. Πατάτες ρωστή στην απόλυτη τους εκδοχή. Μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Θέλει κανείς να δοκιμάσει? Δεν πειράζει, θα το φάω μόνο του.